Έχει ένα σχέδιο ο Θεός, ωραίο σχέδιο, όλα του Θεού είναι ωραία, που θα βοηθήσει και θα σώσει με την θρησκευτική και θεολογική ορθόδοξη έννοια του όρου σώσει, θα σώσει και τους καλοπροαίρετους Τούρκους. Μ? Όπως θα σώσει και τους καλοπροαίρετους Έλληνες. Δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι οι δικοί μας όπως και θα σώσει όλους τους καλοπροαίρετους Γερμανούς, Αμερικάνους, ε, όλες τις φυλές, τους Κινέζους, τους Αφρικανούς. Ο Θεός πλέον έχει μεγάλο σχέδιο, το οποίο άρχισε η ανάπτυξη αυτού του σχεδίου από τη Συρία και θα κάνει μια τεράστια ανεχείριση στην ανθρωπότητα. Η αχείριση είναι απαραίτητη πως ένας άνθρωπος έχει γεμίσει όγκους, παγκαρκίνωση, ε, το αίμα του δηλητηριάστηκε, πρέπει να κάνει αποτοξίνωση, μετά πρέπει να κάνει και χείριση. Ε? Για να αποκατασταθεί η υγεία της ανθρωπότητος πρέπει λοιπόν αυτά τα, τα πικρά γεγονότα να πραγματοποιηθούν. Από αυτά τα πικρά γεγονότα ο Χριστός θα βγάλει κλική. Άλλους θα τους πάρει γρήγορα στην αιώνια ζωή. Έλεγε η Αγία Ματρόνα, η αόματος της Ρωσίας, νομίζω το 1952 κοιμήθηκε, έλεγε πριν τον μεγάλο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πολύ καλοπροαίρετη αλλά αδύναμη λιγάκι στην πίστη και σε κάποια παθάκια που έχουν, θα τους πάρει ο Θεός πριν τον πόλεμο. Άλλους με ατυχήματα και άλλους με ανίατες ασθένειες. Ακούς. Δηλαδή αυτό που αρχίσαμε τώρα να ζούμε με τον κορονοϊό και άλλα και άλλα και οι σεισμοί που λένε μερικοί ότι έρχονται και οι καταποντισμοί και 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 Λοιπόν όλα αυτά είναι για να πάρει άλλου πριν τον παγκόσμιο πόλεμο, ε? είτε με ατυχήματα είτε με ασθένειε ανίατες. και πού να του πάρει, στην αιώνια ζωή, όχι στο θάνατο. Και το άλλοι κατά τη διάρκεια του πολέμου θα φύγουν, ε? αυτοί μάλλον θα είναι η κακοπροέρατη οι άνθρωποι που δεν έχουν μετάνοια που δεν πιάσαν τα μηνύματα του Χριστού ε? τα email του Χριστού και τα fax του Χριστού που μας στέλνει συνεχώς και μας λέει ξυπνάτε, μετανοήστε ε? και εμείς λεμμένομε και νοσταλγούμε τη διεφθαρμένη μας καθημερινότητα που είχαμε πέρσι και πρόπερσι ε? να τρέχουμε όλοι Άιρων και Κάιρων, παντού να κάνουμε διακοπές, οι θρήσκοι να τα γνωμάσαντες διακοπές και τα ταξίδια προσκυνήματα. Ε, δεν έχουμε να αφήσει προσκύνημα που δεν επήγαμε. Κι εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα. Και τελικά να μην είμαστε προσκυνητές του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην καρδιά μας από την ώρα του μυρώματος μας. Μα τι τραγικό πράγμα είναι αυτό. Ε? Να μην το αναγνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα που είναι συγκάτοικός μας. Λοιπόν, ε, αφού δεν το αναγνωρίζουμε με το καλό, θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει μέσα από κάποιες παιδαγωγίες, όπως ονομάζονται από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ε? Παραδόξως η σύγχρονη παιδαγωγία που έρχεται ξεκίνησε από την πατρίδα του Αγίου Ισαάκ, από τη Συρία. Ε. Θα δοκιμαστεί και η Κρήτη, η Ρόδος, η Κύπρος, η Λέσβος και άλλα νησιά. Θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος εκεί στα Βόσπορο. Θα περάσει και η Αμερική μεγάλες δοκιμασίες για να πληρώσει και αυτή τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα σε πολλούς πολλούς λαούς που έκαμε. Η Νέα Βαβυλώνα που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Η Αμερική θα γίνει μερική έλεγε ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, η Αμερική θα μείνει μερική. Τι σημαίνει, δεν ξέρω. Εγώ τα πιστεύω αυτά, παιδί μου. Και επειδή τα πιστεύω, οφείλω ως επίσκοπος να μοιράζομαι την πίστη μου με τους ανθρώπους. Ε, εγώ δεν θέλω να εκφοβίζω ούτε να πανικοβάλλω προς Θεού. Αλλά αν τα ακούσματα αυτά έστω και έναν άνθρωπο τον βοηθούν να οδηγηθεί στη μετάνοια, ε, η απόπειρά μου επέτυχε. Κι ας γράφουν ότι θέλουν μερικοί ελλαδίτες αρχιερείς εναντίον του προφητικού λόγου. Δεν εξέπνευσαν το Πνεύμα του Άγιο. Και ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι το προφητικό χάρισμα. Δεν το έχω εγώ, όχι, εγώ προφητολόγος είμαι, όχι προφήτης. Αλλά δεν σου κρύβω ως πονηρός Κύπριος που είμαι, θέλω το κέρδος μου στην αιώνια ζωή και τι λέει το Ευαγγελίο μου ας? Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομαν προφήτου μισθών προφήτου λείψεσθε.